Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συνδρομητές της Nova, καλό σας βράδυ από το επιβλητικό Bayer Arena, από το Leverkusen, εδώ στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, στην όχθη του Ρήνου. Είναι το επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού του Άρη απέναντι στην Bayer Leverkusen. Ο Άρης θα προσπαθήσει για το καλύτερο, θα προσπαθήσει να φύγει με γεμάτες αποσκευές και θα προσπαθήσει να συνεχίσει την ιστορία την οποία την αφήσανε χθες στην συνέντευξη τύπου σε ένα κοινό σημείο ο προπονητής της Bayern, ο Γιουπ Χάινκες, και ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Μιχάλης Σιφάκης. Και οι δύο είπανε με διαφορετικά λόγια το ίδιο πράγμα, την ίδια ουσία, ότι είπε ο Χάινκες όταν ξεκίνησε αυτή η πορεία του ομίλου, πολλοί έλεγαν ότι η Bayern και η Ατλέτικο είναι τα πρώτα φαβορί για την πρόκριση. Όμως τα πράγματα είναι πολύ στενά και ο Άρης και η Ρόζεμπορκ έχουν και αυτοί τις δικές τους πιθανότητες. Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Σιφάκης είπε και ο ίδιος ότι όταν έγινε η κλήρωση, κανείς ίσως δεν περίμενε ότι σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που βρίσκονται τα πράγματα στον όμιλο, ο Άρης θα έχει 4 βαθμούς και θα είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Έναν όμιλο που στο ξεκίνημά του θύμιζε το Λάκκο με τα λιοντάρια. Για τους κίτρινους, στην πορεία όμως αρχίζει γενομένης από μια ιστορική και επιβλητική νίκη εκείνη στο Κλεάνθης Βικελίδης επί της Ατλέτικο με 1-0. Ο Άρης μπήκε δυναμικά και ας έχασε βαθμό και βαθμούς στην Νορβηγία, στο Τροντχάιμ, είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης και εδώ θέλει να το αποδείξει στο τερέν ότι μπορεί να κοιτάξει στα ίσα, στα μάτια, μια πολύ μεγάλη ομάδα, την Bayer Leverkusen, η οποία τον περιμένει σήμερα. Επιτρέψτε μας την έκφραση με άγριες διαθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε για να σας βάλουμε και στο κλίμα των όσων προηγήθηκαν του σημερινού παιχνιδιού, ο κεντρικός αμυντικός ο Ράιναρτς. Για το σημερινό παιχνίδι, ο νεαρός διεθνής είπε πως στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν από την έναρξη του αγώνα υπήρχαν πυροτεχνήματα. Στη διάρκεια όμως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, υπό την έννοια ότι δεν έγινε ένα καλό παιχνίδι. Αύριο, λέει, για σήμερα δεν θα υπάρχουν πυροτεχνήματα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ελπίζουμε να έχουμε εμείς πυροτεχνήματα στη διάρκεια του αγώνα για τον Άρη. Σίγουρα η αποστολή είναι δύσκολη, κανείς δεν το προσπερνά, κανείς δεν το παραγνωρίζει αυτό. Το Bayer Arena σήμερα δεν είναι γεμάτο, μπορείτε να το δείτε και στα πλάνα, στο βάθος, δεν είναι κατάμεστο το γήπεδο. Μεταξύ των φίλων του ποδοσφαίρου που έχουν έρθει σήμερα εδώ, είναι και οι φίλοι του Άρη, έχουν πιάσει τη δική τους μεριά στο Bayer Arena και με φωνές από πολύ νωρίς, τους βλέπετε στο αριστερό κάτω άκρο της οθόνης, έχουν δείξει στους παίχτες του Hector Raul Cooper ότι σήμερα δεν είναι μόνοι τους. Πάμε στα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού. Η εντεκάδα για την Bayer Leverkusen, ο Adler είναι στην εστία. Δεξιός μπακ ο Μπάλιτς, ο Φρίντριχ με το Ράιναρτς. Στο κέντρο της άμυνας ο Κάτλετς, ο Τσέχος, αριστερός μπακ. Μπέντερ και Βιντάλ, δίδυμο αμυντικών χαφ. Δεξιά πάει ο Ζαμ. Αριστερά ο Κάπλαν και επιθετικό δίδυμο ο Χέλμες με τον Γιόργενσεν. Επιλογές που χρήζουν αναφοράς. Με την πρώτη ευκαιρία θα την κάνουμε από τον Γιουπ Χάινκες, τον 65χρονο Γερμανό προπονητή της Bayer. Όπως μας έλεγαν οι Γερμανοί συνάδελφοι πριν από το παιχνίδι, είναι δύσκολο να προβλέψεις την εντεκάδα τους και δεν την πρόβλεψαν ούτε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης με το Σιφάκη στην εστία, δεξιός μπακ ο Βαγγέλη, αριστερά πάει ο Μίσελ, κέντρο άμυνας ο Ρονάλντο Γιάρο με το Λαζαρίδι, δίδυμο αμυντικών χάφ ο Φατί με τον Ντόχα. Δεξιά ο Χαβίτο, αριστερά ο Τόνι Κάλβο, επιθετικό δίδυμο ο Κόκε με το Ρουίζ. Έξω ο Νέτο, έξω και ο Πρίτας, οι δύο παίχτες για τους οποίους το ρεπορτάζ πριν από το παιχνίδι έλεγε ότι χτυπούν και αυτοί την πόρτα της ενδεκάδας. Στον πάγκο για τον Άρη είναι ο Βελίδης, αναπληρωματικός τερματοφύλακας, και εκτός από Νέτο και Πρίτα είναι και ο Ριόλο, ο Κασναφέρης, ο Μετρινός και ο Τσεσνάουσκης. Στη σέντρα είναι ο Άρης. Τούτος εδώ είναι ο Βιδάλ που πέρασε πριν από λίγο ο Χιλιανός από τα πλάνα σας. Σε σχέση με την δεκάδα που παρέταξε η Bayer Leverkusen στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Βιδάλ είναι ο ένας από τους δύο καινούριους που παίρνουν θέση, ο άλλος είναι ο Ζαμ. Ενώ υπάρχουν και άλλοι τρεις με αλλαγή ρόλων, ο Μπάλιτς, ο Κάπλαν και ο Γιόργενσεν. Και το παιχνίδι αρχίζει εδώ στο Bayer Arena με τον Άρη να έχει την πρώτη επίθεση. Η μπροστινή παλιά από τον Φατί, κανένα πρόβλημα για τον Άντλερ να μπλοκάρει την μπάλα. Στην παρέα μας είναι και ο Παναγιώτης Στεφάνου. Αναφερθήκαμε ήδη, Παναγιώτη, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κατεβάσει ο Hector Raul Cooper τον Άρη σήμερα.
Νέτο και Πρίτας στον πάγκο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έκπληξη, ασχέτως που έπαιζαν και οι δύο να είναι βασικοί στην σημερινή ευρωπαϊκή βραδιά του Άρη. Καλησπέρα και από μένα, Γιάννη, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Πράγματι, απολύτως ή σχεδόν αναμενόμενη η ενδεκάδα που παρατάσει απόψε εδώ στην Bay Arena ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ο Βαγγέλη έχει βγάλει όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα ξεκινήσει, ξεκινά και το απόψινό. Από την άλλη πλευρά, ο Σάκης Πρίτας δεν ήταν 100% έτοιμος. Είχε πολύ πιο έτοιμους από αυτόν, τον Φατί και τον Τόχα. Τους εμπιστεύεται ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Τίποτα το μη προβλέψιμο λοιπόν από τον προπονητή του Άρη. Και θα έλεγα, Γιάννη, ότι θα πρέπει ο Άρης απόψε, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το αν έχει ή δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, που έχει και μάλιστα πάρα πολλές και πρέπει να τις διεκδικήσει, είναι πρώτα απ' όλα να απολαύσει την αναμέτρηση στην ευρωπαϊκή του διαδρομή. Δεν είναι πολλά τα παιχνίδια, τα πραγματικά μεγάλα παιχνίδια που έχει την ευκαιρία να δίνει απέναντι σε τόσο μεγάλες ομάδες και σε τόσο ωραία γήπεδα. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να απολαύσει το παιχνίδι, να το απολαύσουμε μαζί. Play out με τον Μπάλιτς, όντως πάει στο δεξιάκρο της άμυνας, όπως έλεγαν και οι Γερμανοί συνάδελφοι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Και το λέμε αυτό γιατί στο παιχνίδι στο Κλέας Βικελίδης, ενώ αυτός εδώ είναι ο Σαμ, στο Κλέας Βικελίδης ο Μπάλιτς ήταν μαζί με τον Μπέντερ δίδυμο αμυντικών χαφ. Στο δεξιάκρο της άμυνας εκεί έπαιζε ο Κροάτης ο Βίντα. Εδώ οι εκτιμήσεις πριν από το παιχνίδι έλεγαν ότι θα προτιμηθεί ο Σβάμπ για το δεξιάκρο της άμυνας της Bayern. Ο Χάιντες όμως διαλέγει τον Μπάλιτς. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποδειχθεί μια σημαντική παράμετρο στην πορεία του παιχνιδιού. Αν δηλαδή θα έχει ο Τόνι Κάλβο από εκεί τις δικές του ευκαιρίες να τρυπήσει την άμυνα της γερμανικής ομάδας. Μένει να το διαπιστώσουμε, όπως μένει να διαπιστώσουμε το αν το ανακάτεμα της τράπουλας από τον Γιουπ Χάιντες έχει να κάνει με το γεγονός ότι και την Κυριακή η Bayern έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Bundesliga με αντίπαλο την Kaiserslautern εδώ στο Bayern Arena και θέλει να μοιράσει και χρόνο συμμετοχής σε κάποιους παίκτες ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, καθώς εκτός είναι και ο Μπαρνέτα αλλά και ο Ντερτιγιόκ, παίκτες με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Bayern. Όλα αυτά μέσα στο καζάνι. Όλα αυτά είναι στη θεωρία, στη σφαίρα της θεωρίας που πολλές φορές μπορεί να απέχει και πολύ από την πράξη. Πάντως η ανάπτυξη των δύο ομάδων είναι πανομοιότυπη με ένα 4-4-2. Με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ να δίνει μεγάλο βάρος χθες την τελευταία προπόνηση των κίτρινων πριν από τη σημερινή αναμέτρηση. Στο πώς θα ξεπλοκάρονται οι παίκτες του, πώς θα βρίσκουν χώρους στο pressing το οποίο περιμένει ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ ψηλά από την Bayern. Βιδάλ, Κάπλαν, κερδισμένος της μονομαχίας ο Βαγγέλη, Χαβίτο, Τόχα, δεν είναι καλή η πάσα ενώ η επιλογή ήταν εύκολη με τον Κόκε κοντά του. Το πλάγιο out είναι για τον Άρη. Πάντα σε τέτοια παιχνίδια τα πρώτα λεπτά μιας αναμέτρησης, πόσο μάλλον όταν είσαι φιλοξενούμενος, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χρειάζονται προσοχή. Αυτός είναι ο εορτάζων σήμερα. Χαβίτο έχει γενέθλια, 27η γενέθλια. Αν θα έχει και δώρο ο ίδιος, αν θα του κάνουν δώρο οι συμπαίκτες που θα το μάθουμε σε λίγο. Ο Μίσελ ανέβη και έκοψε ωραία. Πήρε και τα μέτρα που βρήκε μπροστά του ο Κάλβο. Με τον Μπάλιτς βγήκε η τρίπλα, η σέντρα, διώχνει ο Ράιναρτς. Ο Μίσελ κρατάει ψηλά τον Άρη, πρώτη προσποίηση διώχνει ο Μπάλιτς. Λαζαρίδης στην πλάτη του Μπάλιτς θέλει να βγει ο Μίσελ, δεν υπάρχει συνέχεια. Υπόδειξη για offside από τον δεύτερο βοηθό, τον Μπράκα. Να μην ξεχάσουμε βεβαίως και τα γενέθλια, τα λίγο διαφορετικά γενέθλια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Πέρσι τέτοια εποχή υπέγραφε σαν χθες. Αναφέρθηκε μάλιστα στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε του αγώνα. Ο προπονητής του Άρη είπε ότι περνάω καλά στην ομάδα και αυτό είναι που έχει πάνω απ' όλα και τη μεγαλύτερη σημασία. Ένας χρόνος με την υπογραφή του Έκτορ Ραούλ Κούπερ στον Άρη. Και επειδή πάντα το πέρασμα του χρόνου είναι κάτι σχετικό για όλους, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ φρόντισε να το υπενθυμίσει
και να το βάλει σε συνάρτηση με τη διάθεση. Είπε, όπως είπε και πριν από λίγο ο Παναγιώτης, ότι πέρασε πολύ γρήγορα αυτός ο χρόνος, κάτι που σημαίνει ότι περνάω καλά εδώ. Αν τώρα αυτό είναι ένας ιονός για επέκταση συμβολέου, θα μένει να το μάθουμε. Προς την παλιά τώρα, η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Άρη, με το σουτ που έκανε ο Ζαμ. Η μπάλα έφυγε out στο 6. Ο Ζαμ, ο οποίος κινήθηκε διαγώνια από δεξιά πλευρά, βρέθηκε στο κέντρο της επίθεσης. Τον ακολούθησε ο Μίσελ. Το σούτ από τον Γερμανό, με Νιγηριανές ρίζες πάντως, λόγω του πατέρα του η μπάλα πέρασε out. Γιόργενσεν, Κάπλαν. Και πάλι για τον Γιόργενσεν. Η περιοχή πάντως είναι άδεια. Ο Δανός κουβάλισε την μπάλα, αλλά ο Ρονάλντο διάβασε την φάση, έκοψε εύκολα. Ο Χαβίτο. Και πάλι για τον Ρονάλντο Γιάρο μπροστά. Για τον Ρουίς δεν μπορεί να μπει στη μονομαχία. Λάθος από τον Φρίντριχ. Θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Κόκε, ο Ράιναρτ σκόβει. Γιόργενσεν. Ζαμ. Ο Μίσελ πολύ ωραία. Νομίζω εδώ το φάουλ ήταν για τον Άρη. Από τον Παϊσά πάντως, τον 36χρονο Πορτογάλο ρέφερε της αναμέτρησης. Το φάουλ είναι για την Bayern. Ένα φάουλ το οποίο μαζεύει κόσμο στην περιοχή του Σιφάκη. Δύο παίχτες στο τείχος. Ο Κάλβο με τον Κόκε. Και πάνω στη στημένη μπάλα για την Bayern ο Βιδάλ. Εκτελεί το φάουλ ο Σιφάκης με τις γροθιές. Κάπλαν. Ο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη, ο οποίος το παιχνίδι στο Κλεάνς Βικελίδης ως δεξιός μπακ, και εκεί, και εκεί είχε μείνει ο Νέτος στον πάγκο. Τα είχε πάει περίφημα απέναντι στο Γιόργενσεν, που στη Θεσσαλονίκη έπαιξε από την αριστερή πλευρά, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση, την εκτέλεση του φάουλ από τον Βιδάλ. Σήμερα ο Γιόργενσεν είναι στην κορυφή της επίθεσης, δίδυμο με τον Χέλμες. Και μετά, όταν τη θέση του Γιόργενσεν πήρε ο Μπαρνέτα, ο Βαγγέλη φώναξε και εκεί παρόν. Ο Ράιναρτς αλλάζει με τον Φρίντριχ. Μπάλιτς. Κόβει ο Μίσελ τον Ζαμ. Ο Κάλβος του Ρουίς, κακό κοντρόλ. Μπέντερ ανάμεσα σε δύο. Ο Μίσελ με δύναμη. Ο Κάλβο, ο Μπάλιτς, οι κόντρες. Υπάρχει φάουλ για τον Άρη. Από την προβολή του Μπάλιτς στη διεκδίκηση της μπάλας. Είδατε πριν από λίγο τον Άντλερ. Ένα λέιζερ το σημάδευσε και αυτό πήγε στον βοηθό διαιτητή που είναι στη γραμμή του out και του το επεσήμανε. Πολύ ωραία ο Κόκε στον Μίσελ, η σέντρα, ο Ρουίς το τακουνάκι, ο Χαβίτο δεν προλαβαίνει, Άντλερ στα πόδια του. Ο Άρης απειλεί την Bayern στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με αυτόν τον ωραίο συνδυασμό. Μέχρι στιγμής βρίσκει διάδρομο από τα δεξιά πλευρά της άμυνας της Bayern ο Άρης. Βγήκε η σέντρα, ο Χαβίτο δεν πρόλαβε την έξοδο του Άντλερ. Ζαμ. Εύκολο έργο για το Σιφάκη. Σιφάκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνει ο Ράιναρτς για τον Άντλερ. Βεβαίως Γιάννη, να επισημάνουμε κάτι. Είδαμε τον Μίσελ να ανεβαίνει πάρα πολύ. Ήταν αυτός που έβγαλε και τη στριχτή σέντρα προς το Χαβίτο. Αυτό προϋποθέτει και γρήγορες επιστροφές από τον Βραζιλιάνο για να μην έχουμε απρόοπτα στην συνέχεια. Λαζαρίδης μπροστά, ο Φρίντριχ στην πρώτη αποκρούση, ο αρχηγός της Μπάγερ.
Ο Βιδάλ θέλει να τους ξεπεράσει όλους. Ο Φατί πάει ωραία πάνω στην μπάλα και βρίσκει τον Κόκε. Του δίνει στήριγμα ο Χαβίτο. Η κάθετη δεν πέρασε, ο Ράιναρ τσέκοψε. Λάθος του Ράιναρτ, ο Ρουίς το εκμεταλλεύεται. Ο Κάλβο θέλει να πιάσει τον ύπνο τον Άντλερ. Καταπληκτική έμπνευση από τον Κάλβο. Ο Άντλερ σε κόρνερ. Δείτε ξανά πρώτα το λάθος από τον Ράιναρτ. Ο Ρουίς αφήνει στον Κάλβο. Ο Κάλβο μετράει την απόσταση. Βλέπει και τον Άντλερ εκτός εστίας. Με το αριστερό σε κόρνερ ο Γερμανός τερματοφύλακας. Θα ήταν βασικός με την Εθνική Γερμανία στο πρόσφατο Παγκόσμιο Μουντιάλ αν δεν είχε σπάσει τα πλευρά του. Δεν βγήκε η σέντρα από τον Τόχα. Αυτό που δείχνει πάντως ο Άρης Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, σε αυτά τα περίπου 12 λεπτά της αναμέτρησης είναι ότι δεν μπήκε φοβισμένο στην Bayer Arena, ότι μπήκε αποφασισμένο να κοιτάξει στα μάτια την Bayer. Πολύ σωστά. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα η αναμέτρηση. Θυμίζει το ξεκίνημα του Άρη στο Trondheim και τότε ο Άρης είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, μέχρι το τέλος του ημιχρόνου έβαλε και τον γκολ. Ας ελπίσουμε να εξελιχθούν και απόψε έτσι τα πράγματα. Κάλβο. Δυνατή κόντρα με τον Βιδάλ που μένει κάτω, κάτω Χιλιανός. Ο Κάλβο ζητάει συγγνώμη. Ξανά η προηγούμενη φάση, η μονομαχία των δύο παιχτών. Ο Φρίντριχ αλλάζει με τον Ράιναρτς. Ο Άντλερ πέρασε μπάλα από τον Βαγγέλη και τον Χέλμες. Φατί θέλει να βρει στην κίνηση τον Χαβίτο. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, ο Χαβίτο με τον Κάτλετς. Στο παιχνίδι στο Κλάς Βικελίδης ο Κάτλετς, ο Τσέχος, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Χαβίτο να δράσει. Για να δούμε τώρα τον Κάλβο. Είναι ο Ρεξάτος, έκανε ένα σούτ εξωτερικό, φάλτσο πήρε η μπάλα και γύρισε ανάποδα, δεν πήγε προς την εστία. Ο Άντλερ φωνάζει, φωνάζει τον Μπάλιτς, γιατί από εκεί ο Χαβίτο βρίσκει το περιθώριο να δράσει. Ξανά η προηγούμενη του προσπάθεια. Χέλμες. Ο Κάπλαν η σέντρα. Πέρασε Σιφάκης εύκολα. Του φώναξε ο Κάλβο να περιμένει. Όταν ο Σιφάκης σήκωσε το κεφάλι και τον είδε. Για την Bayern αυτό είναι το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι σε αυτή τη φάση των ομίλων. Έχει παίξει με την Rosenborg. Σε μια επιβλητική βραδιά για την γερμανική ομάδα. Νίκη με 4-0. Με τον Χέλμες να υπογράφει 3 εκείνη την αναμέτρηση με τα 3 γκολ που πέτυχε. Άντλερ πιέζει ψηλά ο Κόκε, πλάγιο out για τον Άρη. Ο Κάλβο αφήνει στον Μίσελ που ανεβαίνει. Ο Άρης, ο οποίος είναι η ομάδα που κερδίζει τις υπόσεις σε αυτό το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού εδώ στην Bayer Arena. Μίσελ αλλάζει με τον Κόκε, έγινε η σέντρα, ο Ρουίζ, ο Κάλβο, οι κόντρες, ο Κόκε, το σούτ, κάπου βρήκε η μπάλα, είναι κόρνερ. Ο Κάλβο γρήγορα έδωσε στον Μίσελ η σέντρα από τον αριστερό μπακ του Άρη. Ένα ακόμη κόρνερ για τους κίτρινους, το δεύτερο στη σειρά. Ο Γιούπ Χάινκες, ο οποίος με χαρακτηριστικό τρόπο δεν έδειξε να προσμετρά την επίθεση του Άρη.
Έδειξε να στέκεται πάρα πολύ ο προπονητής Bayern στην άμυνα, αλλά το πρώτο τέταρτο η εικόνα είναι διαφορετική. Ο Κάλβο έκανε το corner, ο Adler ψηλότερα όλων μπλοκάρει την μπάλα. Κάτλετς άλλαξε με τον Χέλμες, γύρισε πίσω στο Ράιναρτ και αυτό στον πάρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Φρίντριχ. Ο Ράιναρτ μαζί με τον Άντλετ, τον τερματοφύλακα, τον Βιντάλ, τον Κάτλετς και τον Ντέρτι Γιόκ είναι οι πέντε που έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια της Bundesliga για την Bayern μέχρι τώρα. Από αυτούς τους πέντε, οι τέσσερις πλην του Ντέρτι Γιόκ δηλαδή είναι στο αρχικό σχήμα του Χάινγκες. Ο Κόκκι έμεινε κάτω από τη δυνατή κόντρα με τον Βιντάλ. Ο Φατί είδε τον Πορτογάλο, δεν ξέρει τι να κάνει. Να πετάξει την μπάλα εκτός. Περίμενε ένα σφύριγμα από τον Πορτογάλο. Αυτό εξηγεί και στον Βιντάλ. Ο Κόκκι πάντως δείχνει να πονάει. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση, πως μπαίνουν με δύναμη και οι δύο στη διεκδίκηση της μπάλας. Εδώ είναι ο Χιλιανός, πρόσωπο των ημερών για την Bayern, διεθνής. Και εδώ είναι οι φίλοι του Άρη. Ήρθαν που ήρθαν ορεξάτη να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Το καλό ξεκίνημα του Άρη στο Bayern Arena τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Λέγαμε για τον Βιντάλ ότι είναι πρόσωπο των ημερών για την Bayern, διότι επίκειται η επέκταση του συμβολέου του. Βιντάλ, όταν τον πήρε η Bayern από την Colo Colo, ή για την ακρίβεια όταν πήρε το 70% των δικαιωμάτων του παίχτη, με τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του χιλιανού ποδοσφαίρου. Και παραμένει μέχρι και τώρα για τον Βιντάλ, που ήταν παρόν στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κόκκι ξανά μέσα μετά τις περιποιήσεις από τους ανθρώπους του Άρη. Ζαμ, ωραία τρίπλα πάνω στον Μίσελ. Άφησε για κλάσματα ο διαιτητής, μήπως υπάρξει πλέον έκτημα, φάουλ για την Bayern. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπάλιτς. Αυτός είναι ο Γιόργενσεν μαζί με τον Ρονάλντο Γκιάρο. Λάθος από τον Γιόργενσεν. Ένα καλό κοντρόλ χρειαζόταν εκεί από τον Ρουίς. Δεν το έκανε. Ο Γουατεμαλτέκος πίσω από τον Ράιναρτς στον Άντλερ. Φαντάζομαι ότι θα ακούτε και τα σφυρίγματα από τους φίλους της Bayern. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο απλώνεται η ομάδα τους στο γήπεδο μέχρι τώρα. Βιντάλ, οι κόντρες, η μπάλα στο Γιόργενσεν. Μπέντερ αλλάζει με τον Μπάλιτς. Από τον Βιντάλ θέλει να βγάλει στην πλάτη της άμυνας και στο Χαβίτο, πιο συγκεκριμένα τον Κάτλετς. Με το σώμα και την εμπειρία ο Ρονάλντο Γκιάρο πέταξε εκτός διεκδίκησης της μπάλας τον Τσέχο, χωρίς να υπάρχει τίποτε μεμπτό. Εσείς ξαναβλέπετε την τη φάση. Και προφανώς θα ακούτε συνεχώς τις φωνές των περίπου 2.000 φίλων του Άρη που βρίσκονται εδώ στο Bayern Arena. Και πολλοί από αυτούς, Γιάννη, είναι άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει οδικώς από τη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκονται στο δρόμο 5 ημέρες, ξεκίνησαν Τρίτη και θα επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη Παρασκευή, ξημερώματα Σαββάτου. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά αυτό δείχνει ακριβώς και τη μεγάλη τους αγάπη για τον Άρη. Βιντάλ αλλάζει παιχνίδι. Ο Κάτλετς, η σέντρα Λαζαρίδης, διώχνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ από τον Χέλμες.
Λαζαρίδης μια μεταγραφή, όλα τα λεφτά για τον Άρη, με την αξία του κέρδισε μια θέση στην εντεκάδα των κίτρινων. Να και ο Χάνκες. Αυτός κάθεται σε αντίθεση με τον Έκτορ Αλκούπερ που είναι από την αρχή του παιχνιδιού όρθιος μπροστά στον πάγκο των κίτρινων. Φάουλ για την Bayern, το έκανε ο Βαγγέλης στον Κάπλαν. Ο Παϊσάου φωνάζει τον δεξιό μπακ του Άρη για αυτό το φάουλ πάνω στον Κάπλαν. Γερμανός με τουρκική καταγωγή, εντός των ημερών θα αποφασίσει σε ποια εθνική ομάδα θέλει να παίξει. Με συμμετοχές μέχρι τώρα στις μικρές εθνικές της Γερμανίας. Τον είδατε πριν από λίγο στους δέκτες σας. Εδώ είναι ο Μιχάλης Σιφάκης και αυτός είναι ο Βιτάλ. Ο Κάπλαν είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Η μπάλα πήγε πλάγια, κυνήγησε ο Βαγγέλη, την κράτησε στο γήπεδο και θέλει να βρει τον Κόκε. Κόβει ο Μπέντερ. Ζαμ. Γιόργενσεν. Αφήνει ο Κάτλετς στον Ράιναρτς. Και τώρα Κάπλαν. Αλλάζει με τον Βιδάλ. Μπάλιτς. Κάπλαν. Passing game από τους γηπεδούχους. Δεν υπάρχουν διάδρομοι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Άρη. Ο Χαβί το πίεσε. Το κέρδος είναι ότι έκλεψε την μπάλα. Βγήκε και καλή παλιά από τον Τόχα στον Κόκε. Δεν έκανε το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο και έχασε τις προϋποθέσεις που είχε. Ο Βιντάλ τώρα για τον Μπέντερ. Ο Ζαμ το κάνει πριν μερικά λεπτά αυτό, βγήκε στον Μίσελ, ο Μίσελ τον διάβασε, τον περίμενε στην προηγούμενη φάση. Πλάγιο out για τον Άρη. Όρθιος ο Έκτορ Αλκούπερ. Για τον Αργεντινό, το σημερινό είναι το νούμερο 87. Ευρωπαϊκό του παιχνίδι, μια μεγάλη μάχη και στους πάγκους με δύο μεγάλες φυσιογνωμίες, δύο μεγάλες προσωπικότητες, 131 ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον Χάνκες. Χαβίτο. Ο Τόχα. Σε καλύτερη θέση ο Μπάλιτς από τον Ρουίζ. Το γύρισμα πίσω στον Άντλερ. Έκοψε ο Τόχα, ο Βιντάλ χωρίς πίεση. Δίνει στον Κάτλετς. Και τώρα Κάπλαν. Με στήριγμα τον Βιντάλ. Η μπάλα στον Κάτλετς, αυτός γυρίζει πίσω. Φρίντριχ με Ράιναρτς. Γιόργενσεν. Θα πάει στην ατομική προσπάθεια ο Φατί και στη συνέχεια ο Ρονάλντο Γκιάρο θα τον σταματήσουν το Δανό. Η Μπάγιαν έχει την κατοχή της μπάλας. Αυτό το πεντάλεπτο δείχνει διάθεση για πρώτη φορά στο παιχνίδι να κυκλοφορήσει την μπάλα. Ο Άρης της δίνει χώρο και την περιμένει. Ζαμ, Βιντάλ, Μπέντερ, Ζαμ, Χέλμες, Μπάλιτς για τον Χέλμες, έκανε αυτό στη σέντρα, ο Λαζαρίς δεν έκοψε καλά, αριστερό δυνατό του Βιντάλ, η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Σιφάκη, στη συνέχεια μια δυνατή εναέρια μονομαχία
του Μπέντερ και του Φατί και οι δύο κάτω. Τρομερή φάση για την Bayern αυτό, το δυνατό σου του Βιντάλ. Μετρήστε την απόσταση και με τα φάλτσα που πήρε η μπάλα ο Σιφάκης έφυγε, δεν βρήκε την μπάλα στην εκτείναξη που έκανε. Αυτή τράταξε το οριζόντιο δοκάρι του. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την Bayern στο παιχνίδι. Στο 26. Και είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις από τον Πάγκο, από τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ και πριν το δοκάρι ασφαλώς, για πίεση, pressing από τον Κόκε και τον Ρουίζ και ένα pressing το οποίο θα πηγαίνει σιγά σιγά και στους υπόλοιπους, στους παίκτες της μεσαίας γραμμής. Κάτι που γίνεται μέχρι τώρα. Η ομάδα πηγαίνει καλά, είναι πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ εσείς βλέπετε τον Μπέντερ, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος, δείτε πόσο δυνατή μονομαχία. Τα κεφάλια των δύο παιχτών συγκρούστηκαν στον αέρα και ο Φατί είναι ζαλισμένος. Στο κάτω άκρος της οθόνης βλέπετε τον Μπέντερ ξαπλωμένο να δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της Bayern και ο Φατί εδώ θα μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ήδη σηκώθηκε ο Σάκης Πρίτας για πάνερ ενδεχόμενο από τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ για προθέρμανση. Μηδέν-μηδέν στο Bay Arena. Ο Άρης το πρώτο τέταρτο είχε δύο επικίνδυνες επισκέψεις στα καρέ των γηπεδούχων. Στη μία ο Χαβίτο δεν πρόλαβε την μπάλα. Έπεσε στα πόδια του ο Άντλερ και μπλόκαρε. Στην άλλη ένα σούτ του Κάλβο από καλή θέση. Κάπου κόντρα η μπάλα. Έφυγε κόρνερ και περίπου ένα λεπτό πριν η πρώτη μεγάλη στιγμή και για την Bayern στο παιχνίδι με το αριστερό του Βιντάλ. Που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σιφάκη. Ο Βιδάλ, ο οποίος αν και αμυντικός χαφ, είναι ο πρώτος σκόρερ της Bayern στη Bundesliga με 4 γκολ μέχρι τώρα. Με 10 προς το παρόν και οι δύο. Πάντως, όπως μας λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου, ο Φατί έχει σηκωθεί, ενώ ο Μπέντερ παραμένει ξαπλωμένος στο περιβάλλοντα χώρο του τερέν και συνεχίζει να δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της Bayern. Πέρασε η μπάλα, ο Γιόργενσεν είναι σε θέση βολής, έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα ο Δανός. Ολιγορία από την άμυνα του Άρη, δεν βρήκε την μπάλα στην πρώτη κίνηση που έκανε ο Χέλμες. Στην συνέχεια ο Γιόργενσεν, ο Ρονάλντο Γιάρο δεν πήγε γρήγορα πάνω του. Βρέθηκε σε βολή, έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα out. Αυτός είναι ο Μπέντερ. Ενώ εδώ ο Φατί, ο οποίος μπήκε ξανά στο παιχνίδι, στην εντεκάδα του Άρη. Φάλ τώρα πάνω στο Ρουίζ από τον Φρίντριχ. Εδώ ο αρχηγός της Bayern. Bayern η οποία στο γήπεδό της στα τελευταία 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει κερδίσει τα 7. Ο Άρης εκτός έδρας στα 11 τελευταία τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετράει μία νίκη, αυτή που πέτυχε στην Πολωνία επί της Γιαγκελονία. Σηκώθηκε και ο Μπέντερ, σε λίγο θα περάσει το παιχνίδι. Το φάουλ για τον Άρη, η κομπίνα, ο Κόκε, το σουτ δυνατό συρτό, έπεσε ο Άντλερ, δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα περισσότερο, η μπάλα πέρασε out. Βγήκε όμως η κομπίνα για τον Άρη, είδατε από αυτό το πλάνο κατατοπιστικό πως άνοιξε το τείχος, μπερδεύτηκε με την κίνηση που έκαναν οι τρεις κίτρινοι πάνω στην μπάλα. Ο Κόκια σούταρε out. Ο Ρουίς αλλάζει με τον Φατί. Ο Κόκια βιάστηκε στην... ο Κάλβο ήταν, συγγνώμη, βιάστηκε στην παλιά.
από το κεφάλι του Μπάλιτς η μπάλα στον Σιφάκη. Μίσελ. Μετά το αρχικό του ξάφνιασμα πάνω στο Ζάμτα πηγαίνει περίφημα. Τώρα είναι η παλιά για τον Χαβίτο. Έφυγε στην πλάτη του Κάτλετς. Ο Ισπανός θέλει να βγάλει για τον Τόχα. Αν περνούσε η μπάλα ήταν εκεί και ο Κόκε. Αλλά ο Ράιναρτς χάλασε τα σχέδια των κίτρινων. Και τώρα ο Βιντάλ δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης με την κίνηση του γρήγορου Ζάμ. Ο Μίσελ γρήγορα πάνω του. Το πλάγιο out είναι για την Bayern. Αλλαγή. Δεν έγινε σωστά η εκτέλεση του πλαγίου από τον Ζαμ. Βιντάλ. Ζήγησε το δεξί ο Κάπλαν, έκανε το σούτ, το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Κάπλαν που πηγαίνει στη γωνία. Σιφάκης που δίνει οδηγίες στην άμυνά του, σχηματίζονται ζευγάρια στην περιοχή του για αυτή τη στημένη μπάλα. Για αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει η Bayern. Έχοντας συμπληρώσει 32 λεπτά στην αναμέτρηση. Ο Τόχα. Ο Βιντάλ στην επαναφορά για τον Κάπλαν. Φατί. Κόκε. Αλλάζει με τον Κάλβο. Είναι γρήγορη η αντεπίθεση του Άρη. Ο Κόκε όμως πέταξε την μπάλα με δύναμη στα πλάγια. Δεν την πρόλαβε. Σπατάλησε τις όποιες πιθανότητες είχε ο Άρης για να βγάλει μια καλή αντεπίθεση στην προηγούμενη φάση. Ο Κόκκι, ο οποίος μαζί με Χαβίτο, Μίσελ, Ρονάλντο, Γκιάρο και Σιφάκη είναι οι παίχτες του Άρη που έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Ο ασταμάτητος πάντως Παναγιώτη Στεφάνου είναι ο Χαβίτο, ο οποίος έχει παίξει τα πάντα. Ό,τι έχει παιχνίδι δώσει ο Άρης, ο Ερτάζουν σήμερα το έχει. Και δικαίως, δικαίως, γιατί είναι ένας Χαβίτο εντελώς διαφορετικός από πέρσι. Νομίζω είναι ο καλύτερος Χαβίτο των τελευταίων ετών από τότε που έχει έρθει στον Άρη. Και δικαίως πάει για ένα νέο συμβολίο. Ο Κάπλαν, ο Τόχα, η στραβοκλώτσια, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Ξανά η προηγούμενη φάση, ο Τόχα στην προβολή. Ο Σιφάκης έφυγε ψηλά. Η μπάλα κόρνερ. Εκτελεί ο Βιντάλ στο δεύτερο δοκάρι ο Χέλμες. Έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα out. Η πρώτη φορά που φάνηκε στο παιχνίδι ο Χέλμες, ενώ εσείς βλέπετε τη γνώριμη φιγούρα του Μπάλακ στις κερκίδες του Bayern Arena. Ένας από τους μεγάλους απόντες της Bayern, όπως είναι και ο Σάμι Χίπια. Αυτός είναι ο Ρόλφες, ο Ζήμο Ρόλφες, που συνεχίζει την προθέρμανσή του. Χίπια, Μπάλακ, Κίσλινγκ. Δεν είναι σήμερα. Δεν θα είναι μέχρι να βγει το 2010 στα σχέδια του Χάιντες. Ο Ζαμ με το δεξί σέντρα, ο Σιφάκης καπακώνει την μπάλα. Ο Ζαμ, ο οποίος ήταν ο παίχτης που λύτρωσε, θα λέγαμε έτσι, την Bayern στο προηγούμενο παιχνίδι για την Bundesliga με τη Σάλκη, έβαλε τον γκολ στο 65 στην εκτός έδρας νίκη. Επί της Σάλκη. Την ίδια αγωνιστική, την ίδια ώρα που ο Άρης στην Ελλάδα κέρδιζε τον Ατρόμητο. Με το
ωραίο γκολ μεταξύ άλλων του Λαζαρίδη που ψηφίστηκε το καλύτερο της αγωνιστικής. Και ο οποίος Λαζαρίδης θα βραβευτεί το Σάββατο στην Μπουτίκ του Άρη. Ένα γκολ που συγκέντρωσε 60% των ψήφων από τους φίλους συνδρομητές της Νόβα. Ο Βαγγέλη, ο οποίος προωθήθηκε αλλά δεν έβγαλε κάτι η προηγούμενη φάση. Τελευταία στιγμή δεν πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει εκτός παιδιάς. Ο Βαγγέλη τώρα βρίσκει το Ρουίς για το κοντρόλ, είναι καλό από τον επιθετικό του Άρη. Ζήγησε τις επιλογές του, θέλησε να βρει τον Χαβίτο. Ο Κάτλετς, διεθνής Τσέχος, πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του Χαβίτο από εκεί να βρει διαδρόμους. Τόχα γύρισε, βοήθησε την άμυνα του, άλλαξε με τον Ρονάλντο Γιάρο. Βιντάλ στον Μπέντερ. Γιόργενσεν, ο Μπέντερ θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ρονάλντο Γιάρο. Ο Βραζιλιάνος δεν θα παρασυρθεί. Ο Κάλβο με τον Μπάλιτς ακροβατεί, ο Ισπανός τον έκοψε ο Μπάλιτς. Έκανε και φάουλ ο επιθετικός του Άρη. Ο Κούπερ ζήτησε από τον Σάκη Πρίτα να επιστρέψει στον πάγκο. Δεν υπάρχει λόγος να καεί στην προθέρμανση, όπως λέμε. Αντιθέτως συνεχίζουν από τη Λεβερκούζεν ο Σβάμπ με τον Ρόλφες κανονικά. Ένα ακόμη φάουλο από τον Κάλβο, αυτή τη φορά πάνω στον Ζαμ. Εδώ είναι ο Χάνγκες, για τον οποίο πριν από λίγο μας είπε ο Παναγιώτης Στεφάνου ότι συνεχίζει να κρατά στην προθέρμανση Ρόλφες και Σβάμπ. Ρόλφες, ένας παίχτης που ξεκινάει από αμυντικός χαφ, παίζει και ρόλο επιτελικού μέσου για την Μπάιερ. Ο Σβάμπ είναι δεξιός αμυντικός. Μπέντερ, η σέντρα από τον Μπέντερ. Ο Βαγγέλη είναι εκεί που πρέπει για να κόψει. Απόκριση που βγήκε και σε πάσα στον Ρουίζ. Η παλιά είναι δυνατή, φαίνεται δυνατή για τον Κάλβο. Έδωσε πλεονέκτημα στον Φρίντριχ. Βιντάλ αλλάζει με τον Μπάλιτς και τώρα Μπέντερ. Πίσω στον Άντλερ. Ράιναρτ. Μπάλιτς. Γιόργενσεν. Ο Τόχα. Φατί. Κόκε. Έβαλε το σώμα για να φύγει από τον Φρίντριχ. Κέρδισε το φάουλ από τον αρχηγό της Μπάιερ. Έπαιξε έξυπνα με το κορμί του εδώ ο Ισπανός. Και την ώρα που ένιωσε ότι το χέρι του Φρίντριχ είναι στην πλάτη, προτίμησε να πάει στο να κερδίσει το φάουλ και όχι να κυνηγήσει την μπάλα. Οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι συνεχίζουν να ενισχύουν τους κίτρινους, ενώ όπως μας λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου, σχεδόν μπροστά στον πάγκο του Άρη, να το βλέπετε και εσείς εδώ, είναι πεσμένος ο Τόνι Κάλβο, ο οποίος πρέπει να τραυματίστηκε μόνος του, χωρίς να έχει μπει σε μια διεκδίκηση της μπάλας, αλλά είναι καθησυχαστικό το νεύμα που κάνει στον Παϊσά, στον Πορτογάλο διαιτητή. Προς το πάνω πάντως θα πάει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου και ήδη έχει σηκωθεί ο Τσεσνάουσκης. Προληπτική κίνηση και αυτή από τον Κούπερ. Θα είναι κρίμα μια αναγκαστική αλλαγή να χαλάσει τα σχέδια του Αργεντίνου, γιατί ο Άρης τα πηγαίνει πολύ καλά μέχρι τώρα στον Bayer Arena. Περίφημα θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Ράιναρτς αλλάζει με τον Φρίντριχ. Πιέζει ο Κόκε ψηλά, ο Κάλβο είναι και πάλι μέσα. Λαζαρίδης κάλυψε την μπάλα με το σώμα. Τον κυνήγησε ο Γιόργενσεν, η μπάλα out. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία μέχρι τώρα στην Bundesliga μετράει μόνο δύο ήττες,
μία από την Mönchengladbach και μία από την Mainz. Mönchengladbach η οποία μάλιστα της κάνει μεγάλη ζημιά μέχρι τώρα στη σεζόν. Την νίκησε και στο παιχνίδι κυπέλου. Αποκλεισμός για την Bayern. Στον θεσμό στην Ελλάδα δεν συνεχίζει και ο Άρης. Περίεργες στροφές της ιστορίας. Τα αποτελέσματα είναι περίπου ίδια και για τους δύο, καθώς έρχονται στη σημερινή αναμέτρηση του Bayern Arena. Βιντάλ άλλαξε με τον Κάπλαν, ανέβηκε ο Κάτλετς, έδωσε στήριγμα και τώρα Βιντάλ. Κάπλαν με χώρο έφερε την μπάλα στο αριστερό, πήρε περίεργη τροχιά σε αυτή τη σέντρα σου. Το Σιφάκης κινήθηκε προς την πορεία της, δεν βρήκε κανείς την μπάλα, πέρασε out. Ο Κάλβο Παναγιώτη φαίνεται να πατάει καλά, να μην έχει κάτι ο Τόνι Κάλβο. Ναι, νομίζω ότι θα βγάλει το ημίχρονο. Από εκεί και μετά συνεχίζει ο Τσεσνάουσκης, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έστειλε και ένα δικό του μήνυμα στον Κούπερ. Είπε ότι έχω μπροστά μου τον Χαβίτο, γι' αυτό και δεν έχω μπορέσει να καθιερωθώ μέχρι τώρα. Βεβαίως, συνήθως ο Κούπερ τον βάζει αριστερά, άρα το σωστότερο θα ήταν να πει ότι έχω μπροστά μου τον Κάλβο, αλλά αυτό δείχνει ότι ο Τσεσνάουσκης θέλει να παίζει δεξιά. Προτιμά δεξιά. Ναι. Προτιμά δεξιά, ναι. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Χέλμες. Ο Βαγγέλη με τον Κάπλαν. Βαγγέλη που και σήμερα μέχρι τώρα κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από το δεξιά άκρο της άμυνας του Άρη. Βιντάλ προς την παλιά για τον Χέλμες, είναι γρήγορος, πατάει περιοχή. Ο Ρονάλντο Γιάρος το τάκλιν, έκοψε τη σέντρα του Γερμανού. Μακριά από το Βαγγέλη, Χαβίτο. Κρατάει την μπάλα, πάει τώρα μόνος ανάμεσα σε δύο, παίρνει το φάουλ από τον Κάτλετς μπροστά στο βοηθό. Σήκωσε αμέσως την σημαία του ο Πορτογάλος, ο Μπράγκα. Έπαιξε με το δεξί χέρι ο Κάτλετς για να σταματήσει την πορεία του Χαβίτο, το φάουλ, εδώ είναι ο Τσέχος. Φάουλ για τον Άρη, σε ένα σημείο εκεί όπου στείνει την μπάλα, μαζεύει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Άντλερ. Προωθούνται και οι ψηλοί της άμυνας, ο Ρονάλντο Γιάρο και ο Λαζαρίδης. Μένει πίσω ο Βαγγέλη με τον Μίσελ. Όλοι οι παίκτες της Bayer Leverkusen σε ρόλο αμυνόμενου από το σημείο που στήθηκε η μπάλα. Το βλέπετε σε αυτό το ανοιχτό πλάνο και προς την εστία του Άντλερ. Εκτελεί ο Χαβίτο στο δεύτερο δοκάρι, με δύναμη έφυγε η μπάλα από το δεξί του Ισπανού. Ο Κάλβο, η προσποίηση στον Μπάλιτς, το κέρδος είναι το κόρνερ. Κάλβο γρήγορα για τον Μίσελ. Είναι καλή η σέντρα με γροθιές ο Άντλερ, ένα rebound, το τόχα, το σούτ, ο Άντλερ σε ετοιμότητα, μεγάλη στιγμή για τον Άρη. Ο Άντλερ είπε όχι στον τόχα. Τόχα που στη συνέχεια κάνει φάουλ στον Χέλμες. Δείτε ξανά την φάση από το ξεκίνημά της σέντρα από τον Μίσελ. Έδιωξε ο Άντλερ. Ο Τόχα το αριστερό γεμάτο δύναμη σου. Το Άντλερ είχε και πάλι απάντηση. Καταπληκτική απόκρουση, εκτείναξη από τον Άντλερ. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε γι' αυτόν χτες ο Χάινκες. Ο Κάπλαν δεν περνάει από τον Ρονάλντο Γιάρο. Προπονητής της Bayern και παίρνουμε αφορμή από τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που επέδειξε ο Άντλερ στην προηγούμενη φάση. Είπε ότι αν ο Χάινκες είναι εντάξει, εγώ τον θέλω να υπογράψει τώρα ένα καινούριο πενταετές συμβόλαιο. Αναφερόμενος βεβαίως στον τραυματισμό, στο ράγισμα των πλευρών που άφησε πίσω το Άντλερ. Ο Ρουίς, ο οποίος δεν θα προλάβει να κατεβάσει την μπάλα, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Άργησε να συνοηθεί ο Παϊσάου με τον δεύτερο βοηθό. Αρκετά ωριακή πάντως φάση, ίσως από το replay έτσι πως μας δόθηκε να καλύπτει το Ρουίς από το Φρίντριχ. 2 λεπτά το επιπλέον χρόνο από τον τέταρτο διαιτητή.
Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τον Άρη. Βεβαίως στάθηκε τυχερό στη φάση του 25 με το σούτ του Βιντάλο που τράταξε μπάλα το οριζόντιο δοκάρι του Σιφάκη, αλλά εκείνο ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα και ο κανόνας είναι ότι είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Με τον Άρη να έχει και δευτερόλεπτα πριν αυτό το πολύ ωραίο σούτ από τον Τόχα που έδιωξε την μπάλα ο Άντλερ. Βιντάλ απέφυγε τον Κόκε. Χέλμες. Μπάλιτς. Η σέντρα από τον Μπάλιτς. Ο Σιφάκης πρέπει να διώξει εκεί για τον Άρη και το έκανε, έστειλε την μπάλα κόρνερ. Συμπληρώσαμε το ένα από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ο πρόσθετος χρόνος για το πρώτο μέρος της συνάντησης εδώ στο Bay Arena. Ο Ζαμ αφήνει στο Βιντάλ την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Ίσως να είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Βιντάλ εκτελεί στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Αφήνει ο Κόκκι την μπάλα να περάσει out. Το πλάγι out είναι για τον Άρη από το κεφάλι του Μπάλιτς. Δεν ξέρω πάντως αν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Όχι, ακούγεται η σφυρίχτρα από τον Παϊσάο. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια του Bay Arena για την ανάπαυλα. Ο Άρης αφήνει πίσω του ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο έδειξε ότι ήρθε εδώ στην Βεσφαλία αποφασισμένος για όλα. Ήρθε για να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει από αυτή την πολύ δύσκολη αναμέτρηση με αντίπαλο μία Bayern, η οποία στο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μία καλά στημένη αμυντική λειτουργία του Άρη δεν βρήκε διαδρόμους. Το 0-0 είναι αυτό που σφράγισε τις προσπάθειες των παιχτών των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Θα δώσουμε ήχο και εικόνα στα στούντιο της Nova. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Leverkusen για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι δεδομένο ότι οι γηπεδούχοι θα πάνε σε δύο αλλαγές. Αν τώρα κρίνουμε από το γεγονός ότι ο Ρόλφες με τον Ντέρντιοκ είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μέσο επιθετικές θέσεις για την Bayer Leverkusen, μπορούμε εύκολα να ερμηνεύσουμε και τον λόγο της κίνησης από τον πάγκο από τον Γιουπ Χάιντες. Εκτός θα βγει ο Γιόργενσεν, ο Δανός ο οποίος παίζοντας το πλάι του Έλμε στην επίθεση δεν φάνηκε καθόλου, καλά κλεισμένος από Ρονάλντο Γιάρο και Λαζαρίδη που τα πήγανε περίφημα απέναντι στο επιθετικό δίδυμο της Bayer Leverkusen. Ο Ντέρτιγιοκ θα πάρει τη θέση του Μπέντερ. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους γηπεδούχους με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Και η μάχη στο Bayer Arena συνεχίζεται. Παναγιώτη, ο Έκτορ Ολ Κούπερ φαντάζομαι είναι λογικό ότι δεν έχει λόγο να προχωρήσει κάποια αλλαγή στο σχήμα του Άρη. Να δούμε λίγο αυτή την επίθεση της Bayern, τι θα λέμε σε λίγο. Ο Χέλμες με τον Μίσελ. Ο Ζαμ κέρδισε την κόντρα. Το πλάγιο ότι είναι για τον Άρη. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κούπερ, ο οποίος δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να κάνει κάποια αλλαγή. Δεν έχει λόγο να ταράξει την ομάδα του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ο Πρίτας με τον Καζναφέρι, αν είδα καλά, είναι αυτοί οι οποίοι σήκωσε για προθέρμανση. Και να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Είδατε εσείς πριν από λίγο το περιβραχείο να πηγαίνει και πάλι στο μπράτσο του Φρίντριχ, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει αρχηγός στη διάρκεια του παιχνιδιού από τη στιγμή που δεν αντικαταστάθηκε ο προηγούμενος.
Ιεραρχικά ο Ρόλφες είναι πιο πάνω στην αρχηγία από τον Φρίντριχ, αλλά ο Φρίντριχ δηλώθηκε από την αρχή ως αρχηγός και παραμένει στο τερέν. Πλάγιο out για την Μπάγερ. Ο Κάτλετ στο Βιντάλ. Κινητήριος μοχλός της Μπάγερ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπέντερ δίπλα του δεν έκανε για πολλά πράγματα. Τώρα θέλει να του δώσει ένα στήριγμα με την είσοδο του Ρόλφες ο Γιουπ Χάινγκες. Έχουμε την εντύπωση πάντως ότι είναι κινήσεις τις οποίες θα περίμενε ως plan B από την αντιπεραόχθη ο Κούπερ όταν έμαθε και τη σύνθεση της Bayern πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ήταν δεδομένο ότι θα περίμενε ο προπονητής του Άρη ότι αν δεν δούλευε όπως θα ήθελε η Bayern, ο Χάιντες, οι πρώτες του επιλογές από τον πάγκο θα ήταν ο Ρόλφες και ο Ντερτιγιόκ. Από τον Πάλιτς πίσω στον Άντλερ. Σημαδεύει το κεφάλι του Ντέρτι Γιόκ. Κάπλαν. Έκοψε ο Κάλβο. Κάλβο ο οποίος βοηθάει και αυτό είναι σημαντικό και ανασταλτικά τον Άρη. Χαβίτο. Έχει μπροστά του πάντα τον Κάτλετς. Έκανε τη σέντρα με το αριστερό, σημάδευσε τον Κάλβο. Θέλησε να αλλάξει το παιχνίδι, έκοψε ο Μπάλιτς. Και τώρα ο Ζαμ με τον Μίσελ. Βιντάλ. Ρόλφες. Κάπλαν. Ράιναρτς. Από τον Φρίντριχ στον Βιντάλ. Ο Μπάλιτς. Βιντάλ. Χέλμες. Βιντάλ. Για τον Ντερτιγιόκ. Κάπλαν. Έγινε η σέντρα Σιφάκης. Μπλοκάρει την μπάλα. Μπάγερ που γύρισε ωραία την μπάλα στην προηγούμενη επίθεση μέχρι να βγάλει αμαρκάριστο τον Κάπλαν. Η σέντρα δεν ήταν καλή. Σωστή και τοποθέτηση από το Σιφάκη. Η επίθεση των γηπεδούχων σταμάτησε κάπως έτσι. Ο Φατί σε ένα κακό κοντρόλ. Ο Βιντάλ τον έκοψε. Χέλμες. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Κάπλαν. Βιντάλ. Κάτλετς. Προσποιήσεις από τον Κάτλετς που πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη είναι δυνατός. Η πάσα όμως έγινε από τον Κάτλετς. Ο Ρόλφες δυνατή μονομαχία και με τον Ρονάλντο Γιάρο. Η υπόδειξη είναι για out. Ενώ συμπληρώσαμε το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου μέρους. Ο Χάινγκες τα λέει με τον Πίτερ Χέρμαν, τον συνεργάτη του στην τεχνική ηγεσία της Bayern. Και ο Σιφάκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κότι, ωραίο κοντρόλ. Η παλιά για τον Χαβίτο, η ευκαιρία τώρα για τον Άρη. Ο Χαβίτο, ο οποίος πλασάρει οι κόντρες, στρώνε την μπάλα στον Τόχα. Χαβίτο, η μπάλα είναι κόρνερ, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο κέρδος για τον Άρη στην προηγούμενη φάση. Ο Άρης, ο οποίος βρέθηκε εδώ, μια ανάσα από το 0-1. Είναι καταπληκτική η μπάλια τρύπα από τον Κόγκε στον Χαβίτο. Τελευταία στιγμή θέλησε να κάνει πάσα στον Κάλβο και όχι να τελειώσει ο ίδιος την φάση. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Άρης. Χαβίτο στο κόρνερ. Η κεφαλιά από τον αμαρκάρι στο Λαζαρίδι, μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Άντλερ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Γιάννη, αλλά είδαμε το προηγούμενο τέτα τέ του Χαβίτο πανομοιότυπη φάση με εκείνο το τέτα τέ του
Κόκε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άλλη μια φορά, άλλη μια ευκαιρία που ο Άρης χάνει τέτα τέτα πέραντι στον Άντλερ. Πολλές φορές ένα παιχνίδι είναι μια ζυγαριά ψυχολογίας, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται. Κάθε ομάδα κερδίζει τα δικά της γραμμάρια ψυχολογίας μέσα στο τερέν. Ο Άρης έχει αυτή τη δυνατότητα σήμερα να στείλει ένα μήνυμα στην Μπάγερ. Το έκανε κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Να πάρει την ψυχολογία, να πάρει την αυτοπεποίθηση με το μέρος του, και αυτό να σημαίνει ότι και η Μπάγερ θα καταλάβει. Το κάνει και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, υπό την έννοια ότι η Bayern θέλει να ανεβάσει ταχύτητα με την είσοδο δύο νέων παιχτών στην δεκάδα, και έρχεται αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Χαβίτο στο 51. Ο Ντερτιγιόκ, το νέο μεγάλο ταλέντο του ελβετικού ποδοσφαίρου, στην δεκάδα της Bayern από την αρχή του δευτέρου μέρους και μετά. Φάουλ του Ρουίς πάνω στον Μπάλιτς. Ο Ράιναρτς, ο Μίσελ, Βιντάλ σε μια λατινοαμερικάνικη μονομαχία με τον Τόχα. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Χέλμες τώρα έγινε σέντρα, δεν έδιωξε ο Λαζαρίδης, είναι ο Γιάρο εκεί για να μπαλώσει τα πράγματα. Έστειλε την μπάλα κόρνερ. Τον Ντεϊβίτας Τσεσνάους και σκάλεσε κοντά του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, θα αποτελέσει την πρώτη του αλλαγή πιθανότατα στη θέση του Κάλβο. Κόρνερ για την Bayern. Τώρα σηκώνονται και οι φίλοι των γηπεδούχων στις εξέδρες. Ο Κάπλαν εκτελεί το κόρνερ, ο Ρονάλντο Γκιάρο διώχνει με το κεφάλι. Και πάλι Κάπλαν, νέο γέμισμα αφού είναι μπροστά υψηλή της άμυνας. Έδιωξε η άμυνα του Άρη. Ο Κόκε παίρνει το φάουλ. Έπρεπε να το κάνει εκεί ο Μπάλιτς για να σταματήσει την αντεπίθεση των κίτρινων. Ο Γκιάρο βλέπει την κίνηση από τον Κάλβο, αυτόν σημαδεύει, με το τακουνάκι πήγε να την πάρει ο Ισπανός. Δεν του βγήκε. Φατί, Κόκε θα δοκιμάσει από εκεί, ίσως και να βρει και η μπάλα, ναι. Βρήκε στο Ράιναρτς και είναι κόρνερ για τον Άρη. Από το σούτ του αρχηγού των κίτρινων, η μπάλα στη γωνία. Χαβίτο εκτελεί αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Ο Τόχα, ο Μίσελ, ο Φατί. Από τον Ρονάλντο Γκιάρο. Μια πάρα πολύ καλή παλιά για τον Χαβίτο. Για να δούμε τώρα τον Ισπανό. Ανάμεσα σε δύο πάλι. Προσπαθεί. Οι κόντρες. Δεν μπορεί να βγει νικητής. Ο Κάτλετς του πήρε την μπάλα. Έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Αφήνει στο Βιντάλ. Χιλιανός θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, ο Μίσελ έξυπνα αφήνει γιατί ο Ζαμ δεν μπορεί να προλάβει. Πλάγι ο out για τον Άρη. Η ώρα της αλλαγής για τους κίτρινους, για την οποία μας προετοίμασε λίγο πριν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Αλλά δεν είναι ο Κάλβο, είναι ο Ρουίς. Να λοιπόν η έκπληξη από τον Κούπερ. Ο Κάρλος Ρουίς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε να φανεί πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Αλλαγή λοιπόν από τον Κούπερ, ο Τσεσνάουσκης στη θέση του Ρουίς, κάτι που σημαίνει ότι προωθείται ο Χαβίτο. Κατά τα φαινόμενα αυτός θα είναι
ή ο Κάλβο. Για να δούμε. Ένας από τους δύο παρτενέρ του Κόκκι στην επίθεση. Πρώτη αλλαγή λοιπόν για τον Άρη. Θυμίζουμε ο Χάνκες με το ξεκίνημα δεύτερου μέρους για την Bayern έκανε 2. Έβαλε στην 11 Dirty Yoke αντί του Jorgensen και Rolfes αντί του Bender. Είναι ο Κάλβο μπροστά μαζί με τον Κόκε, δεξιά ο Χαβίτο, αριστερά ο Τσεσνάουσκης, ο νέος σχηματισμός από τον Κούπερ σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα βεβαίως, γιατί το 4-4-2 δεν αλλάζει. Ίσως εδώ έκτορα ο Κούπερ να ποντάρει και σε έναν καλό Κάλβο σήμερα, αρκετά ορεξάτο, με την μπάλα κάτω και με την τεχνική του, ίσως βάλει περισσότερα προβλήματα στο αμυντικό κεντρικό δίδυμο της Bayern από ό,τι έκανε ο Ρουίζ. Φάουλ τώρα για την Bayern. Το κέρδισε ο Σαμ στη μονομαχία του με τον Λαζαρίδη, ο οποίος δεν δέχεται αδιαμαρτύρητα την απόφαση του Pice Out, Πορτογάλου. Τέσσερα άτομα στο τοίχο ζητάει ο Μιχάλης Σιφάκης. Αρκετοί παίχτες της Bayern πάνω στη στημένη μπάλα. Παϊσά βάζει το τείχος στη σωστή απόσταση. Όλα αυτά έχοντας συμπληρώσει 58 λεπτά στην αναμέτρηση. Πάνω στο τείχος από το δυνατό σου του Κάτλετς. Ένα ακόμη από το Ζάμ, ο Σιφάκης σε ετοιμότητα μπλοκάρει. Από τον Κάπλαν ήταν το σου του, δώσει γνώμη. Ο Κάλβο γρήγορα. Ο Κόκκι άργησε, ο Φρίντριχ έδιωξε, κατεβάζει ο Ζαμ. Τον κυνήγησε ο Τόχα, Χέλμες για τον Κάπλαν. Βιντάλ. Ντερτιγιόκ. Πρόλαβε ο Φατί, άπλωσε το πόδι, πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Σέντρα από τον Μπάλιτς, γυριστό σούτ από τον Χέλμες, πάνω στο Βαγγέλη. Ο Κάπλαν ανάμεσα σε δύο δεν βρήκε διάδρομο, ο Ρόλφες θέλει να κρατήσει την Bayern ψηλά. Ράινάρτς για τον Βιντάλ. Κάπλαν. Κάτλετς. Κόβει ο Τόχα, παίρνει ωραία την μπάλα από τον Κάλβο. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Άρη. Ανεβαίνει ο Τσεσνάουσκης πολύ γρήγορα. Αφήνει έξυπνα ο Κόκκι για τον Κάλβο. Ο Κάλβο στον Τσεσνάουσκης. Η πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα βγάλει και κάτι καλό. Όχι, στον Άντλερ. Κόρνερ. Ο Άντλερ, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Bayern μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είχε απάντηση στο τέτα-τέτ με τον Τσεσνάουσκης. Δείτε πόσο ωραία ξεδίπλωσαν οι κίτρινοι τον ευνηδιασμό τους. Η πάσα τη στιγμή που έπρεπε για τον Τσεσνάουσκης ο Άντλερ σε μια ακόμη θετική επέμβαση για την Bayern στο παιχνίδι. Κόρνερ, ο Χαβίτο υπό την πίεση του Λαζαρίδη έδιωξε η άμυνα της Bayern. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Άρη. Μία ώρα παιχνιδιού και ο Άρης κάνει ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια εκτός συνόρων. Κάλβο στο πρώτο δοκάρι, Φρίντριχ, ένα ακόμη κόρνερ, τρίτο στη σειρά. Κόσμος πολύ στην περιοχή του Άντλερ, για αυτό το κόρνερ για τον Άρη, το εκτελεί ο Χαβίτο και αυτό καλοκτυπημένο. Δεν βρήκε κάποιος συμπαίκτης την μπάλα. Τώρα θέλει η Bayern να χτυπήσει γρήγορα σε μια αντεπίθεση.
Δεν πρόλαβε ο Κάλβο να κάνει φάουλ στον Τερτιγιόκ. Μένει όρθιος και από το μαρκάρισμα του Χαβίτο. Ο Τόχα εξαιρετικά. Ο Βαγγέλη με τον Ρόλφες. Μίσελ. Ο Κάλβο Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, με την πρώτη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ως παρτενέρ του Κόκε, δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση με την πολύ ωραία πάσα στον Τσεσνάουσκης. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοίχημα από τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Υπάρχει έλλειψη επιθετικών στον Άρη, είναι σαφές αυτό. Δοκιμάζει και μάλιστα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι τον Κάλβο σε αυτή την θέση. Για να δούμε αν θα βγει στον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Και φαίνεται η υπεροχή του Άρη Γιάννη από το γεγονός ότι το προηγούμενο κόρνερ ήταν το ένατο συνολικά για την ομάδα του Άρη. Δείχνει κάτι και αυτό σε σχέση με το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αν θέλεις και την ταπεινή μου άποψη, φαίνεται από το γεγονός πόσο προβληματισμένος δείχνει ο Χάκες ότι κλείνει τις αλλαγές στο 63. Βάζει στο παιχνίδι τον Μπαρνέτα στη θέση του Κάπλαν. Και είναι ο Μπαρνέτα τώρα αυτός που πηγαίνει αριστερά, εκεί που έπαιζε δηλαδή ο Κάπλαν. Ντέρτι Γιόκ θέλει με τιμία να πιάσει το σουτ. Δεν είναι δυνατόν έτσι να ανησυχήσει ο Μιχάλης Σιφάκης. Θυμίζουμε τις αλλαγές συσχετισμό σε σχέση με το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, με το ξεκίνημα δεύτερου μέρους. Ο Χάινκες έβαλε τον Ρόλφες αντί του Μπέντερ. Πιο επιθετικογενής μέσος ο Ρόλφες από τον Μπέντερ. Έβαλε και τον Ντέρτι Γιόκ, παρτενέρ του Χέλμες αντί του Γιόργενσεν, που δεν φάνηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Και στο 63 βάζει τον Μπαρνέτα αντί του Κάπλαν στην αριστερή πλευρά σε αυτό το 4-4-2 της Μπάγερν. Μια προσπάθεια τώρα από το Ζαμ. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έκανε το αριστερό ο Σιφάκης. Από την άλλη πλευρά ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ έκανε μια εξωτερική αλλαγή και μια εσωτερική. Πέρασε το παιχνίδι το Τσεσνάουσκης αντί του Ρουίς. Έστειλε το Τσεσνάουσκης αριστερά και έφερε τον Κάλβο, παρτενέρ του Κόκε, στο δικό του 4-4-2 με το οποίο είναι απλωμένος ο Άρης σήμερα στο Μπάι Αρίνα. Και ο Τσεσνάουσκης παραλίγο να χρηστεί και σκόρερ στην πρώτη επαφή με την Παρασκήνη, το τέτα-τέτ με τον Άντλερ. Χαβίτο, φάουλ από τον Κάτλετς. Βαγγέλη για τον Κόκε. Τον ακολούθησε ο Ράιναρτς. Πλάγιο out για τον Άρη. Αργά-αργά ο Βαγγέλη. Σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται υδρότα, χρειάζεται ψυχή, χρειάζεται αποφασιστικότητα, πράγματα που δείχνει να τα έχει ο Άρης μέχρι τώρα στο Μπάι Αρίνα. Μπαρνέτα, είναι κόρνερ. Δέκατο κόρνερ για τον Άρη στην έδρα της Μπάγερν εναντί τεσσάρων των γηπεδούχων. Χαβίτο εκτελεί αυτό το κόρνερ. Έδιωξε ο Βιντάλ. Τσεσνάουσκης. Ένα ακόμη γέμισμα, δεν είναι καλό, εύκολο έργο για τον Άντλερ. Γιάρο για τον Τσεσνάουσκης. Μίσελ. Πλάγιο out για τον Άρη. Κεφαλιά από τον Κόκε, ο Τσεσνάουσκης προλαβαίνει την μπάλα. Την αφήνει στον αρχηγό του. Τώρα ο Τόχα δεν είναι εύκολο να προλάβει. Ήταν δυνατή πάσα από τον Κόκε. Πολύ δουλειά ο Τόχα. Έχει πατήσει αρκετά σημεία του γηπέδου με πολλή δουλειά και σε ανασταλτικό ρόλο, παρτενέρ του Φατή, αλλά έχει βάλει και αυτό το όνομά του σε μία από τις αρκετές χαμένες ευκαιρίες σήμερα του Άρη στον Μπάι Αρίνα, με εκείνο το δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Άντλερ.
Πλάγιο out για τον Άρη από την πίεση του Τσεσνάουσκη. Κόκε με τον Φρίντριχ στην πλάτη του. Έχασε την ισορροπία του ο Φρίντριχ. Αυτή τη μονομαχία των αρχηγών ήταν ο κερδισμένος. Κάτω η μπάλα για την Bayern με τον Ρόλφες. Ο Ρόλφες ο οποίος ήταν βασικός για την Bayern στο παιχνίδι στο Κλάδης Βικελίδης. Μπαρνέτα, η προσπίση, κάνει τη σέντρα, είναι εκεί ο Λαζαρίδης για να διώξει. Και εκείνο το παιχνίδι του Ρόλφες ως βασικός στο Κλάδης Βικελίδης ήταν το πρώτο τους βασικός μετά από τον προηγούμενο για να τον τραυματίστηκε. Χέλμες βρέθηκε μόνος του στην μεγάλη περιοχή, στο ύψος του πέναλτι. Για την Bayern την κεφαλιά δεν μπόρεσε να βάλει το κορμί του σωστά, έστειλε την μπάλα out. Φατί κερδίζει τον Ρόλφες στον αέρα. Ο Μπάλιτς πίσω στον Άντλερ, η μπάλα να πηδά, γι' αυτό κυνήγησε ο Κάλβο και αυτό κατάφερε να την στείλει ο Άντλερ σε πλάγιο out. Ένα ακόμη από την παρέμβαση του Φρίντριχ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του Γιουχάνγκες χθες όταν στη συνέντευξη τύπου προσπερνούσε την επιθετική λειτουργία του Άρη. Πάντως σίγουρα από τα λεγόμενα του χθες δεν θα περίμενε ότι σήμερα ο πολυτιμότερος παίχτης της ομάδας του μέχρι τώρα θα είναι ο τερματοφυλακάς του Άντλερ. Νέα κεφαλιά από τον Φρίντριχ και το 11ο κόρνερ του Άρη στην αναμέτρηση στο 69. Αυτή τη φορά από την άμυνα προωθείται μόνο ο Λαζαρίδης, ενώ εσείς βλέπετε και την καταμέτρηση των κόρνερ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ρονάλντο Γιάρο μένει πίσω, Λαζαρίδης είναι μπροστά, ο Κάλβο εκτελεί αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Έδιωξε ο Κάτλετς, ζητάει χέρι ο Τσεσναουσκής στην προσπάθεια του Ρόλφες. Το παιχνίδι δεν σταματά, ο Φρίντριχ, η πάσα για τον Χέλμες. Ο Τσεσνάουσκης παραχωρεί το πλάγιο out. Φρίντριχ. Ράινάρτς. Δεν μπορεί στο κοντρόλ ο Κάτλετς. Πλάγιο out για τον Άρη. Χαβίτο γρήγορα. Ο Ράινάρτς διάβασε την φάση. Ένα ακόμη πλάγιο για τους κίτρινους. Όρθιος ο Χάικες που σας θυμίζουμε έκλεισε τις αλλαγές του στο 63. Μπαρνέτα. Βιντάλ. Ο Μίσελ πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Το σούτ είναι αδύναμο. Ο Άντλερ μπλοκάρει εύκολα. Πάντως είναι έκδηλη η ικανοποίηση του, η απογοήτευση μάλλον του Γερμανού προπονητή και ίσως βαθιά μέσα του να αναλογίζεται πως μετά από 160 λεπτά μονομαχίας με τον Άρη, όχι πως δεν έχει πετύχει γκολ απέναντι στους κιτρινούς, αλλά πως δεν έχει δεχτεί μετά τις ευκαιρίες που είχε και απόψε ο Άρης. Και επίσης να πούμε και το πως δεν έχει προβληματίσει καθόλου η Bayern τον Άρη. Στο Κλάδης Βικελίδης προσωπικά δεν θυμάμαι κάποια φάση αξιόλογη της Bayern. Σε ένα παιχνίδι γενικώς που δεν είχε φάσεις. Και εδώ αν εξαιρέσει κανείς το τέταρτο του Κόκκι. Και εδώ αν εξαιρέσει κανείς το δοκάρι. Το οποίο ήταν μια στιγμή έμπνευσης, ικανότητας, ατομικής, δεν ήρθε δηλαδή από έναν συνδυασμένο, από μια συνδυασμένη επίθεση της Bayern. Και μιλάμε για μια Bayern η οποία στα 17 παιχνίδια που έχει δώσει επίσημα μέχρι τώρα στη σεζόν έχει δύο ήττες μόνο από Gladbach και Mainz για το πρωτάθλημα και ένα αποκλεισμό στο κύπελο σε 17 παιχνίδια. Ο Τόχα. Παναγιώτη, κάνει σπουδαίο παιχνίδι ο Τόχα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Όσο περνάει ο καιρός προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο ο Κολομβιανός.
στα δεδομένα του Άρη και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Εδώ offside με τον Κόκε τώρα. Πριν από λίγο από τους δέχτες σας πέρασε βεβαίως μεταξύ άλλων σε εκείνο το γενικό πλάνο και η γνώριμη φυσιογνωμία του 50χρονου του Ρούντι Φέλερ, τεχνικός διευθυντής στην Bayer Leverkusen, με την οποία είχε κάνει 62 παιχνίδια στην Bundesliga, είχε σκοράρει 26 φορές. Πίσω από τον Φρίντριχ στον Άντλερ. Ο Μίσελ, Βιντάλ, Μπαρνέτα. Κακή εκτίμηση φάση από τον Βαγγέλη, δεν έκοψε. Ο Μπαρνέτα στο αριστερό, η κόντρα συμφάτησε ετοιμότητα κόρνερ από τον Λαζαρίδη. Ο Άρης που κινδύνευσε στην προηγούμενη φάση από την ολιγορία, από τη λάθος εκτίμηση του Βαγγέλη και μετά από ένα παιχνίδισμα της μπάλας, αλλά ο Σιφάκης ήταν σε ετοιμότητα. Κόρνερ, ο Μπαρνέτα το εκτελεί, ο Σιφάκης εύκολα. Πάντως η προηγούμενη φάση είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να πει κανείς ότι μερικά πράγματα τα φαίνονται εύκολα από μακριά, από όλους εμάς που είμαστε έξω από το χορό και δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτό το παιχνίδι ποδοσφαίρου, μιλάμε γενικότερα σε αυτό το άθλημα. Μερικές φορές φαίνεται εύκολο, αλλά αρκεί να καταλάβει κανείς πως μια στιγμή αδράνεια ενός παίχτη μπορεί να αλλάξει όλο το ρου της ιστορίας, όπως έγινε στην προηγούμενη φάση. Οι κόντρες βγάζουν κερδισμένο το Χαβίτο, το αριστερό, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη στο 74, μία ακόμη. Χαβίτ, ο οποίος ήταν τυχερός, κέρδισε τις κόντρες, βρέθηκε σε θέση βολής, δοκίμασε το αριστερό, έγλειψε η μπάλα του οριζόντιο δοκάρι του Άντλερ, ο οποίος Άντλερ και πάλι έφυγε στην τροχιά της. Ο Κούπερ χτυπιέται στον πάγκο. Ο Ρουίς. Ο Άρης που μετρά σήμερα χαμένες ευκαιρίες. Βιντάλ, Ρόλφες, ο Μπάλιτς αλλάζει με το Σαμ, Βιντάλ, Ράινατς, Κάτλετς, ο Γιάρο, διώξει ο Τζεσνάουσκης, ο Τόχα αλλάζει με τον Κόκε. Φρίντριχ για το Ράιναρτς και πάλι πιέζει ο Κάλβο. Βιντάλ. Ο Τόχα έκοψε από το Ράιναρτς, Βιντάλ, τώρα Μπαρνέτα, Βαγγέλη, μία ακόμη δυνατή μονομαχία. Ρόλφες. Βιντάλ, έξυπνα για τον Κάτλετς. Ρονάλντο Γιάρο, ο Ρόλφες, το κοντρόλ. Η μπάλα σίγουρα βρήκε και στο χέρι του. Ο Πεϊσάο εκτιμά ότι δεν υπήρχε πρόθεση και έτσι είναι. Το πόδι του Ρόλφες βρήκε μετά στο χέρι. Μετά έκανε φάουλ ο Γερμανός πάνω στον Βαγγέλη. Ήταν το replay της προηγούμενης φάσης. Δεν έδειξε όμως η γερμανική τηλεόραση το πρώτο κοντρόλ του Ρόλφες όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του. Ο Κώστας Μερδρινός θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή του Έκτορα Ολ Κούπερ εντός ο λίγο. Σε λίγο θα μάθουμε και σε ποιο τη θέση θα μπει. Ο Μίσελ κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, έχει στήριγμα τον Τσεσνάουσκης. Με το δεξί βγήκε η σέντρα ο Φρίντριχ.
Χέλμες, Μίσελ και πάλι, Ρόλφες. Λάθος από τον Φρίντριχ. Έντονη δυσαρέσκεια στο Bayern από τους φίλους της Bayern. Σε αυτό το παιχνίδι που ο Άρης είναι ο πρωταγωνιστής, κερδίζει τις αντιπώσεις. Ο Χαβίτο δεν το σκέφτηκε καλά. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Από την πάσα του Χαβίτο η μπάλα πέρασε out. Είναι ο Κώστας Κασναφέρης, Γιάννη, αυτός. Είχαμε πει και στην αρχή ότι τον είχε σηκώσει ο Κούπερ για προθέρμανση. Ο Κασναφέρης λοιπόν θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή του Κούπερ σε λίγο. Από το Χαβίτο στο Κόκε. Η σέντρα από τον Κόκε, ο Άντλερ. Με σέντρες λίγο δύσκολα ο Άρης να κάνει κάτι. Με τα ύψη του Κόκε, του Χαβίτο, του Κάλβο απέναντι σε Φρίντριχ Μάιναρτς, Άντλερ. Φατί για τον Χαβίτο. Ο Κόκε για τον Κάλβο. Η σέντρα ο Τσεσνάουσκης. Πρώτος στην μπάλα, κεφαλιά out. Η αλλαγή για την οποία μας προετοίμασε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Στη θέση λοιπόν του Τόνι Κάλβο, ο Κώστας Κασναφέρης, ένας ποδοσφαιριστής με ελάχιστη συμμετοχή στα παιχνίδια φέτος. Είτε μιλάμε για πρωτάθλημα, είτε για Ευρώπη, είτε ασφαλώς και για το κύπελο. Στη θέση λοιπόν του Τόνι Κάλβο προωθείται τώρα, όπως βλέπω, ο Χαβίτο και θα αποτελέσει το δίδυμο μαζί με τον Κόκε. Κασναφέρη στην τρίτη του συμμετοχή με τον Άρη σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι των κίτρινων. Ξεκίνησε από την Πολωνία, μετά η επόμενη στάση ήταν η Αυστρία, η Βιέννη, η πρόκριση στους ομίλους και μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Στο 79 Κάτλετς. Κασναφέρης κερδίζει την πρώτη μονομαχία στο παιχνίδι, παίρνει και το φάουλ από τον Τσέχο. Μπαμπάς του Τσέχου, του Κάτλετς, ο Μίροσλαβ, έπαιξε 8 χρόνια στην Bundesliga, στην Kaiserslautern, με την οποία πανηγύρισε μεταξύ άλλων και ένα πρωτάθλημα μαζί με τον Ότορε Χάγγελ το 1998. Προπονητής τότε ο Ότο στην Kaiserslautern. Άντλερ κατευθείαν σε πλάγιο out. Ο Άρης έχει καταφέρει σε αυτό το παιχνίδι της ψυχολογίας, γιατί ξεκινάνε πάντα οι δύο αντίπαλοι από το 50-50, έχει καταφέρει να γύρει όλη τη ζυγαριά υπέρ του. Είναι ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον ψυχολογικά νιώθει καλύτερα στον Μπαϊερίνα, μπαίνοντας πια το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να προσμετρούμε οποιαδήποτε λεπτά καθυστερήσεων. Ρόλφες θέλει να αλλάξει παιχνίδι εκεί που ήταν ο Μπαρνέτα. Μπαρνέτα που τώρα πάει στα δεξιά και αριστερά είναι ο Ζαμ. Ο Μπάλακ πάντως δεν φαίνεται να συμμερίζεται την αγωνία και δυσαρέσκεια των υπολείπων εδώ στο φίλο της Bayern στην Bayern. Χαμογελαστός τα λέει εκεί. Κάτλετς για τον Ζαμ. Ζαμ ο οποίος πέρασε σε πρώτο χρόνο από τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη ο οποίος δεν παρατά την φάση. Ρόλφες, Ρονάλντο. Πλάγιο out για την Bayern.
ο Κάτλετς για τον Ράιναρτς. Φρίντριχ. Ο Τόχα δεν έδιωξε με το κεφάλι, ο Βαγγέλη διώχνει μακριά σε ένα σημείο πάντως που δεν είναι κανείς, ο Κόκε αλλού περίμενε την μπάλα. Ο Κόκε που θα παίρνει βοήθειες από τον Κασναφέρ, έχει πολλές δυνάμεις, θα τον βοηθά ο νεαρός, έχει ρόλο και στη μεσαία γραμμή να βοηθά στην ανάπτυξη, σύν το Χαβίτο που θα βγαίνει από τα δεξιά. Η αλλαγή δηλαδή του Κασναφέρ σε σχέση με το σημείο που έπαιζε ο Κάλβου ήταν αλλαγή. Ας το πούμε ότι περισσότερο παίζει στη θέση που έπαιξε ο Κάλβο ένα διάστημα, ναι, μέχρι να βγει. Βέβαια δεν είναι κίνητη η φύση του παίχτη τέτοια τόσο προωθημένος όσο ο Κάλβο, αλλά... Είναι σαφές ότι πειραματίζεται τώρα ο Κούπερ, διότι δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν προσπαθεί να κερδίσει κάτι μπροστά, έχει τον Κόκε εκεί και ό,τι βγει από εκεί πέρα. Ο Κόκε κάνει την παλιά, έξυπνη παλιά για τον Χαβίτο, έπαιξε με το σώμα ο Χαβίτο. Και το κόρνερ από τον Κάτλετς. Ζητά φάουλ, αλλά νομίζω ότι η μονομαχία ήταν όμο με όμο, εκτός αν μας διαψεύσει το replay. Αν δείξει η γερμανική τηλεόραση. Εδώ η προηγούμενη φάση. Α, σμπρώχνει με το δεξί χέρι μετά ο Χαβίτο. Άφησε πάντως την φάση ο Παϊσάο. Είναι κόρνερ για τον Άρη. Ίσως γι' αυτό και οι κάμερες να πηγαίνουν και στον βοηθό διαιτή που είναι στη γραμμή. Εκτέλεσε ο Χαβίτο στο δεύτερο δοκάρι, στρώνει την μπάλα στο Τζεσνάουσκις με τη μία το δεξί μακριά από τον Ζαμ. Φρίντριχ. Φατί. Κασναφέρης. Δοκιμάζει από εκεί, ήταν μόνος του στην άλλη πλευρά ο Χαβίτο. Στο 84. 18.265 εισιτήρια η καταμέτρηση. Ρόλφες, Μπαρνέτα, ανέβηκε ο Μίσελ, κακός γιατί άφησε κενό πίσω, τώρα γύρισε ο Τσεσνάουσης για να καλύψει σέντρα τον Μπαρνέτα, ο Ντέρτι Γιόκ θέλει να πλασάρει στην κίνηση κόρνερ για την Bayern. Κόρνερ για τη γερμανική ομάδα. Ο Μπαρνέτα είναι ο εκτελεστής, ο Σιφάκης. Ο Φρίντριχ. Η πρώτη κεφαλιά, ο Ζάμι δεύτερη. Ο Βιντάλ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπαρνέτα. Πρόλαβε αυτός, πρώτου Μίσελ, γύρισε στον Μπάλιτς. Και πάλι Μπαρνέτα. Τώρα με τον Τόχα. Η σέντρα με το αριστερό από τον Μπαρνέτα στο δεύτερο δοκάρι. Ήρθε ο Ντέρτι Γιόκ. Ο Ζάμ ήταν, συγγνώμη, δεν έπιασε την κεφαλιά. Πέρασε ο κίνδυνος για τον Άρη. Τελευταία αλλαγή από τον Κούπερ, ο Σάκης Πρίτας τον φώναξε κοντά του. Του δίνει τώρα τις τελευταίες οδηγίες μαζί με τον συνεργάτη του, τον κύριο Φανταγούση, και θα τον ρίξει και αυτόν στη μάχη εντός ολίγων λεπτών ή δευτερολέπτων, να προτιμάτε. Ο Κάτλετς. Ο Γιάρο. Έφυγε η μπάλα από τον Βραζιλιάνο, είναι όμως εκεί ο Λαζαρίδης. Στη συνέχεια ο Τόχα μακριά από τον Μίσελ. Δυνατή μονομαχία του Φρίντριχ με τον Κασναφέρη. Υπάρχει φάουλ για την Bayern. Λαζαρίδης η κόντρα. Ο Γιάρο διώχνει. Τόχα σε ένα σημείο που ο Φατί έχει χώρο. Κακή πάσα. Και άφησε κενό και πίσω. Χέλμες. Μπαρνέτα. Ο Ρόλφες τον κερδίζει ο Μίσελ.
Λάθος συνεννόηση με τον Κόκε. Ρόλφες. Ράιναρτς. Κάτλετς. Το γέμισμα. Ντερτιγιόκ η πρώτη κεφαλιά. Διώχνει μακριά ο Γκιάρο. Πεσμένο στην μεγάλη περιοχή του Άρη. Είναι ο Μίσελ. Έχει χτυπήσει το κεφάλι. Κακώς γκρινιάζει ο κόσμος στο Πάι Αρίνα. Ο Παϊσάο ήταν αναγκασμένος να διακόψει το παιχνίδι από τη στιγμή που δεν μπορεί να εκτιμήσει, αφού υπάρχει χτύπημα και άσχημο πέσιμο του Μίσελ. Δείτε πως έσκασε κάτω. Αν ο σοβαρός τραυματισμός, αν είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός του Μίσελ. Σφαδάζει από τους πόνους, ήταν πολύ άσχημο το πέσιμό του, του κόπηκε η αναπνοή για λίγο. Τα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο στο Bay Arena κυλούν. Το 0-0 παραμένει. Αν όμως υπάρχει μια ομάδα που αδικείται από αυτό, είναι ο Άρης. Είναι αυτός που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα τις περισσότερες ευκαιρίες για να φτάσει σε ένα γκολ. Η Bayern εκτός από το δοκάρισε το δυνατό σου του Βιντάλ στο 25, δεν έκανε καμία άλλη άξια σημείωτη φάση στο παιχνίδι. Ο Μίσελ με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει ξανά στην ομάδα του Άρη, στο τερέν, ενώ ο Σάκης Πίτας είναι πάντα στον τέταρτο διαιτητή και περιμένει την πρώτη διακοπή για να περάσει το παιχνίδι ως αλλαγή. Καβίτο γλίστρησε, ο Σαμ του πήρε την μπάλα και βγάζει τη σέντρα. Διώχνει ο Τσεσνάουσκης. Βιντάλ το δεξί πάνω στο Φατί. Κόκε θέλει να γυρίσει, να βάλει πλάτη στον Φρίντριχ χωρίς να τα καταφέρει. Μπαρνέτα, Ρόλφες. Η κάθετη παλιά για τον Ζαμ. Πάει πλάγια. Επικίνδυνη στιγμή για τον Άρη. Ο Ζαμ, η σέντρα, ο Σιφάκης με τα πόδια. Οι κόντρες, γκολ για την Bayern. Γκολ με τον Βιντάλ, δευτερόλεπτα μετά τη συμπλήρωση του 89ου λεπτού. Είναι άδικο για τον Άρη. Είναι άδικο να τον πληρώνει με αυτόν τον τρόπο η τύχη, διότι μετρήστε τις καραμπόλες μέχρι να μπει η μπάλα στην εστία του Σιφάκη. 1-0 για την Bayern με σκόρερ τον Βιντάλ. Ενώ εσείς βλέπετε και ξαναβλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η Bayern δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90 άνοιξε το σκορ στο Bay Arena. Ο Βιντάλ βλέπει την κίτρινη κάρτα για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε. Α, εδώ το σχετικό replay. Ενώ οι άνθρωποι του Άρη τα έχουν βάλει με τον τέταρτο διαιτητή και την συνεννόηση στην ενδοεπικοινωνία που δεν είχε με τον Παϊσάο όταν βγήκε η μπάλα σε πλάγιο out πριν τον goal της Bayern, γιατί δεν έγινε η αλλαγή του Σάκη Πρίτα, ο οποίος μπαίνει τώρα στο παιχνίδι για το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Φάουλ για την Bayern σε αυτή την εναέρια μονομαχία του Ράιναρτς με τον Κάσναφέρη. Αυτό που μπορεί να πει κάποιος σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι ότι το σκορ δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται εδώ στο Bay Arena σήμερα. Ένα δοκάρι είχε η Bayern στο 25 με το σούτ του Βιντάλ μέχρι το 90 λεπτό όταν σκόραρε ο Χιλιανός.
έχοντας και τη βοήθεια της τύχης. Ο Άρης με πολλές και κλασικές ευκαιρίες, ένα σου του Τόχα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που έδιωξε ο Άντλερ. Ο Άντλερ που νίκησε στο τετατέτ του Τζεσνάουσκης. Ο Χαβίτο που έχασε ένα άλλο τετατέτ. Ένα σου του Χαβίτο μόνος μέσα από τη μεγάλη περιοχή που έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Άντλερ. Και όλα αυτά ενώ αυτή τη στιγμή έχοντας συμπληρώσει και το δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων, ο πίνακας στο Bayer Arena γράφει Bayer 1 και Άρης 0. Ο Dirty Yoke δεν θα προλάβει, η μπάλα έχει βγει. Είναι πλάγιο out για τον Άρη. Ξανά εδώ η επανάληψη της προηγούμενης φάσης. Μίσελ. Ο Μπάλιτς κόβει τον Τσεσνάουσκης. Σε δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί και το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Μίσελ θέλει με δύναμη να στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή της Bayern. Ο Φρίντριχ κερδίζει τον Τόχα. Τελευταίο σφύριγμα από τον Πορτογάλο διαιτητή, τον Παϊσάο. Η ιστορία από αυτό το παιχνίδι θα γράψει μόνο το τελικό αποτέλεσμα, μόνο τον νικητή. Κανείς δεν θα θυμάται ίσως πως η Bayern σήμερα κέρδισε τον Άρη, και αυτό είναι το άδικο της υπόθεσης, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, αλλά για όλα τα παιχνίδια που το σκορ αδικεί την ομάδα που χάνει. Σήμερα ο Άρης έχασε ένα παιχνίδι στο οποίο αμή τι άλλο θα έπρεπε να φύγει από εδώ, από τον Bayer Arena, με τον βαθμό της οπαλίας. Αμή τι άλλο. Γιατί θα μπορούσε βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε να φύγει και με το τρίποδο της νίκης. Αντί αυτού, η τύχη, η μοίρα του παιχνιδιού επιφύλασε άλλη κατάληξη για τους κίτρινους, που σε ένα από τα πιο όμορφα ευρωπαϊκά τους βράδια βάση απόδοσης δεν μπόρεσαν να φύγουν από εδώ, από το Bayer Arena, με χαμόγελο. Φεύγουν με κατεβασμένο το κεφάλι από την ήττα και με τον τρόπο που ήρθε. Το 1-0 πάντως είναι σίγουρα ένα άδικο αποτέλεσμα για τον Άρη. Η Bayern, η οποία με τους 3 βαθμούς που παίρνει σήμερα πηγαίνει στους 8, διατηρεί την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Ο Άρης μένει στους 4. Ο Βιντάλ χειροκροτεί τους φίλους της Bayern, το ίδιο κάνει και ο Μπάλιτς. Ένα άλλο σημείο του γηπέδου τους βλέπετε, ημίγυμνος τους περισσότερους παίκτες του Άρη. Έχουν πάει προς το σημείο όπου βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τους χειροκροτούν για τη συμπαράσταση, βλέπετε στο βάθος το πλάνο. Οι φίλοι του Άρη ανταποδίδουν το χειροκρότημα, αναγνωρίζουν την προσπάθεια και αναγνωρίζουν ότι προδόθηκαν και από την τύχη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Άντλερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Bayern, κράτησε το 0 στις πολύ σημαντικές φάσεις που δημιούργησαν οι παίκτες του Έκτορ Αλκούπερ. 1-0, Bayern Leverkusen Άρης, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα σήμερα εδώ, σε αυτό το βράδυ αρχές Νοέμβρη στην Βεσφαλία. Τίποτα περισσότερο από εμάς, από όλους όσοι εργάστηκαν για την σημερινή απευθείας μετάδοση του παιχνιδιού από την τηλεόραση της Νόβα. Να έχετε ένα